Για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να μιλήσω. Θέλω βέβαια να πω ότι οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήλπιζα ότι σήμερα πραγματικά θα κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Θα βλέπαμε ξεκάθαρες προτάσεις, αγνές προθέσεις και κυρίως τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δείχνουν το πραγματικό ενδιαφέρον τους για το μέλλον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Εσείς, κυρία Βούλτεψη, να μας πείτε γιατί δεν υπογράψατε τα τέλη χρήση συχνοτήτων, τα 40 εκατομμύρια. Λοιπόν, διαβάζοντας όμως και ακούω όλα αυτά και βλέποντας αυτή τη συμπεριφορά, ξέρετε κάτι, διαπιστώνω ότι είστε αδιόρθωτοι. Πραγματικά αδιόρθωτοι, δεν μπαίνετε καν στον κόπο να εξορκίσετε τις τύψεις σας για το έγκλημα που κάνατε στην ΕΡΤ πριν 5 χρόνια. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια από τότε που ξανά άνοιξε η ΕΡΤ και δεν έχετε πει την παραμικρή καλή κουβέντα. Σαν να είναι όλα μαύρα. Έχετε ένα θέμα με το μαύρο, να το προσέξετε αυτή την αιμονή σας λίγο και να μην επαναλαμβάνετε σχόλια κρίσης και να διατυπώνετε μισές αλήθειες με ένα και μοναδικό στόχο, κυρία Βούλτεψη, που δεν υπογράψατε τα τέλη χρήση συχνοτήτων. Να πλήξετε την εικόνα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης προς όφελος των αντιπολιτευτικών σας στόχων, της δικής σας σκληρής αντιπολιτευτικής γραμμής και των ανταγωνιστών της ΕΡΤ. Παλιά σας τέχνη κόσκινο. Συγγνώμη, μπορούμε να μιλήσουμε? Τι δεν θα μιλάμε έτσι, κυρία Βούλτεψη? Υποδείξεις μας κάνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είναι βουλευτήριο, δεν είναι κυβερνήριο. Καλό, ό,τι θέλει λέει. Εντάξει τώρα. Μας το κοινοβουλευτικό σορθόν θέλετε να υπενθυμίσετε. Το έχει υπόψη του. Ελάτε, συνεχίστε. Και εσείς σας παρακαλώ, σταματήστε. Δεν κάνουμε διαλόγους λοιπόν, εδώ. Νομίζω θέλετε απαντήσεις. Τις πήρατε από τον Υπουργό. Θα πω και εγώ όμως μερικά πράγματα. Στο πρώτο ερώτημα που θέσατε, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΡΤ ετοιμάζεται. Υπάρχει συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πιστεύουμε ότι η διοίκηση θα επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωσή του. Στο δεύτερο, η ΕΡΤ έχει προχωρήσει στην κατάρτιση του οργανογράμματός της και είναι στη φάση υλοποίησής του. Στο τρίτο, στα θέματα της αντικειμενικότητας. Αυτό είναι ένας καθημερινός αγώνας στα 3,5 χρόνια λειτουργίας της ΕΡΤ. Καθήκον της είναι προφανώς η τήρηση της διοντολογίας και αυτό φροντίζουμε να διασφαλίζεται. Η ΕΡΤ είναι καθημερινά παρούσα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Η ΕΡΤ κρίνεται βέβαια για αυτό που προβάλλει και δίνει στους πολίτες, όπως κρίνονται όλοι και πιστέψτε με, οι πολίτες καταλαβαίνουν. Στο τέταρτο, στα θέματα οικονομικής διαχείρισης, ουδέν κρυπτών, το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ και στη διάβια και ελέγχονται. Αν έχετε κάτι διαφορετικό, ελάτε να μας το πείτε. Το πέμπτο, το προσωπικό της ΕΡΤ λειτουργεί 5 κανάλια, 27 ραδιοφωνικούς σταθμούς, παρότι είναι κατά 50% μειωμένο σε σχέση με το 2008. Και πραγματικά απορώ πώς εσείς τεκμηριώνετε επάρκεια προσωπικού αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ, που είναι 2.130, αν δεν κάνω λάθος, άτομα, και νομίζω ότι θεωρείτε και αξίωμα για την ερώτησή σας. Θα σας απαντήσω όμως με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Το μεσοσταθμικό αναλεπτό κόστος στις εξωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ είναι κατά 42% μικρότερο από αυτό της ΝΕΡΙΣ και το συνολικό, κυρία Σημακοπούλου. Και το συνολικό. Μην απαντάτε. Το κόστος των εκπομπών που μεταδίδονταν στην ΕΡΙΝ και συνέχισε στην ΕΡΙΝ είναι μειωμένο κατά 20-40%. Υπάρχει πλέον κανονισμός υλοποίησης εσωτερικών παραγών και προμήθειας περιεχομένου προγράμματος της ΕΡΤ. Όλα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΡΤ και στη διάβγεια. Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή προγράμματος που είναι αρμόδια να εισηγείται την παραγωγή εσωτερική, μεικτή ή εξωτερική και να ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία. Υπάρχει Επιτροπή Ενημερωτικών Εκπομπών, υπάρχει το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης συμβάσεων προγράμματος και πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΡΤ, υπάρχουν ορκωτοί, ελεκτοί, λογιστές. Τώρα, πάω γρήγορα στην ΕΡΤ3. Βλέπετε, μιλάω γρήγορα γιατί ξέρω θα με διακόψετε ξανά. Η ΕΡΤ3 είναι το κανάλι της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης που νομίζω το χρειαζόμαστε συνολικά ως πολιτεία για να αναδείξουμε το σημαντικό ρόλο της περιφέρειας, για να ενισχύσουμε τη σύνδεση Ελλάδας με τον απόδημο ελληνισμό και τα Βαλκάνια. Να υπενθυμίσω ότι και το κανάλι αυτό έπεσε θύμα του μαύρου, άρα να εκλάβω
και τη σημερινή σα αναφορά ως μια πράξη μεταμέλεια. Να μιλήσουμε όμως για την ΕΡΤ, την οποία κατά την άποψή μου τη θεωρώ ότι είναι το πιο ποιοτικό κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης αυτή τη στιγμή, με πολύ σημαντικά και συγκεκριμένα επιτεύγματα από το Μάιο του 2015 ως σήμερα. Πρώτον, κατάρτιση 24ωρου τηλεοπτικού προγράμματος και αποκατάσταση της λειτουργίας των δύο ραδιοφωνικών σταθμών, του 102 FM και του 95,8, τα οποία παρέχουν καθημερινό 24ωρο πρόγραμμα, 17 ώρες ζωντανό, 7 ώρες ηχογραφημένο, πρόγραμμα που παράγεται αποκλειστικά από το προσωπικό και τα τεχνικά μέσα της ΕΡΤ. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ 3 έχει ένα σαφές και ξεκάθαρο στίγμα και σαφή αναφορά στην ελληνική περιφέρεια, με εκπομπές για τα αμαία, με εκπομπές για τον απόδημο ελληνισμό, για την αγροτική παραγωγή, με ποιοτική ψυχαγωγία, ντοκιμαντέρ, κλασική μουσική και όπερα. Η ΕΡΤ3 όμως δίνει έναν αγώνα με πενιχρά μέσα, με ελλείψεις και προβλήματα. Τα μεγέθη σε σχέση με το 2013 είναι αντίστοιχα. Εμείς θέλουμε την ΕΡΤ3 να τη στηρίξουμε περισσότερο και ελπίζουμε τουλάχιστον να συμφωνείτε σε αυτό. Και αν δεν συμφωνεί, τουλάχιστον να πάρουν θέση για να γνωρίζουν και οι πολίτες στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ3 τι ακριβώς θέλετε. 7. Ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας των μπομπών που θα επιτρέψουν στην ΕΡΤ να εκπέμψει ίδια το πρόγραμμά της σε όλη την επικράτεια, χωρίς λευκές περιοχές, ανταποδίδοντας στους πολίτες το αγαθό της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Εξοικονομώντας τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ετησίως, το ποσό που πληρώνει στη Τιτζέα σήμερα, και επαναφέροντας αυτό το οποίο προσπαθήσατε να αποτρέψετε με το Μαύρο του 2013, δηλαδή να υπάρχει δημόσιος πάροχος δικτύου. Για τις τεχνολογικές καινοτομίες, την υβριδική τηλεόραση και όλα αυτά αναφέρθηκε προηγουμένως ο Υπουργός, νομίζω, αναλυτικά. Πάω στο τελευταίο που έχει να κάνει με την εποπτική λειτουργία του Υπουργείου για την ΕΡΤ, ο οποίος ένα στόχος είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας δημόσιας τηλεόρασης. Το είπα σε ερώτηση που μου έκανε ο κ. Λοβέρδος. Δεν υποστηρίζω ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια. Αυτό όμως είναι ένα άλλο πράγμα από τον καταγγελτικό λόγο και τις υποκειμενικές κρίσεις που εκφράζουν κάποιοι. Δικαίωμά τους προφανώς, δημοκρατία έχουμε. Αυτό όμως το οποίο είναι πραγματικά λυπηρό είναι το να εκμεταλλεύονται κάποιοι και να δημιουργούν ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με στόχο την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας και χρησιμοποιώντας την ΕΡΤ ως ένα σάκο του μπόξ. Αυτό δείχνει και το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει. Για την ΕΡΤ δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, όλα στο φως. Απλώς να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτό το αφήγημα, ότι για όλα φταίνει η ΕΡΤ. Και να μπούμε και λίγο στην ουσία. Ποια είναι η ΕΡΤ σήμερα? Είναι αυτή που περιγράφετε εσείς ή αυτή που χτίζεται κάθε μέρα και οι πολίτες βλέπουν στην οθόνη τους και την επιβραβεύουν? Και στο σημείο αυτό, να σας δώσω λίγο και τα μερίδια σταθμών αναχρονική ζώνη το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Κυρία Σιμακοπούλου, μην λέτε ψέματα για την τηλεθέαση. Θα σας απαντήσω με στοιχεία. Μην με διακόψετε. Εσείς το 2012, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση αλήθεια είναι και φτάσει την τηλεθέαση της τότε ΕΡΤ στο 15%, εσείς καταφέρατε να την πάτε περίπου στο 8%. Έτσι. Και είναι δικό σας δημιουργήμα, διότι η κατάρρευση που επέφερε στην τηλεθέαση το Μαύρο που φέρατε σε μία νυχτή είχε πραγματικά τεράστια επίδραση. Και ιδιαίτερα η ΕΡΤ3 έχασε το 70% της τηλεθέασής της από την περίπτωση του Μαύρου. Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο για τα πρακτικά δεν ξέρω σε εσάς τα δίνω. Θα δείτε ότι η ΕΡΤ ήταν πρώτη, κυρία Σιμακοπούλου, μη στεναχωριέστε, ήταν πρώτη στο prime time, πρώτη στο ανδρικό και στο νεανικό κοινό. Έτσι, αυτό το performance είχε να το κάνει πάρα πολλά χρόνια, εκτός αν εξαιρέσουμε τη δική μας περίοδο με το Μουντιάλ και άλλα μεγάλα γεγονότα. Η ΕΡΤ λοιπόν είναι παντού, σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλα τα δίκτυα, έχει αξιόλογο περιεχόμενο, είναι η μόνη που στηρίζει τον ελληνικό κινηματογράφο, διότι τα ιδιωτικά κανάλια με τις δικές σας απρονοησίες, αυλεψίες και αδιαφορίες δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδώσουν το 1,5%. Είναι η μόνη που στηρίζει τους καλλιτέχνες και τα δικαιώματά τους, στηρίζει την ελληνική οπτικοακουστική παραγωγή, προφανώς πρέπει να γίνει καλύτερη. Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Έρχεστε εδώ να λιθοβολήσετε όποια προσπάθεια έχει γίνει, να αποδώσετε χαρακτηρισμούς, να υβρίζετε, να φωνασκείτε όπως προηγουμένως, σκόπιμα και για ένα μόνο λόγο. Για να ξανακάνετε την ΕΡΤ ένα κομπάρσο στο τηλεοπτικό τοπίο. Αυτό είναι το μόνο σας μέλημα. Για να ικανοποιηθούν οι φίλοι και οι σύμμαχοί σας, οι παλιοί και οι νέοι. Και να θυμίσω εδώ στο κοινοβούλιο αυτό που έλεγε και τον τιμάει η ειλικρίνειά του
ο πρόεδρος του Sky στο ντοκιμαντέρ «Το χαμένο σήμα της δημοκρατίας», όπου παραδέχτηκε ότι ναι, οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επηρεάστηκαν θετικά από το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και εσείς επιβεβαιώνετε συνεχώς με κάθε δημόσια τοποθέτησή σας ότι, ότι έχετε πρόβλημα με την ΕΡΤ. Και να σας θυμίσω ότι και ο πρόεδρός σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή Ενικός 22 Φεβρουαρίου του 2016, δήλωνε ευθαρσώς ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν μονόδρομος. Αυτό δείχνει ή ανικανότητα ή συγκεκριμένη πρόθεση και, για την ΕΡΤ. Και ακόμα χειρότερα, ο μοιραίος άνθρωπος για την ΕΡΤ, ο Σιμεών και ο Δίκογλου, ο οποίος δεν ξέρω γιατί δεν υπέγραψε και αυτή την επίκαιρη υπερώτηση, διαμαρτύρονταν αγκαλιά με τους συνδικαλιστές που όλο αυτό το απόγευμα ακούω να καταγγέλλεται, αγκαλιά μαζί τους το 2011, να μ' ακούει και ο κύριος Λοβέρτος, διότι την Παρασκευή μου είπε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η τότε κυβέρνηση, για να βλέπετε και τις αντιφάσεις σας, κύριε Λοβέρδο. Έλεγε τότε ο κύριος Κεδίκογλου ότι οι αλλαγές προσπαθεί να φέρει ο κύριος Μόσιαλος είναι στην τελείως λάθος κατεύθυνση. Κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνουν συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία. Καλά τα λέγε τότε ο κύριος Κεδίκογλου, αλλά τότε ήταν στην αντιπολίτευση. Μόλις ήρθατε στην κυβέρνηση, είδαμε τα έργα και τις ημέρες σας. Και για την ΕΡΤ, για την ΤΖΕΑ και για το τηλεοπτικό τοπίο και για τη διαφήμιση και για ό,τι έχει να κάνει με το χώρο των μίντια. Η πιο όμως κοινική ομολογία, και εδώ θα κλείσω, του πώς βλέπετε τη δημόσια ραδιλόραση ανήκει στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος στις 23 Δεκεμβρίου 2013 είπε δημόσια και ξόπορτα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ότι του αρέσει να τα λέει, ότι το έγκλημα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι πάντα οι προσλήψεις τους ήταν αριστεροί και αυτοί οι πολύ κακοί αριστεροί πήγανε στην ΕΡΤ και κάνανε όλα αυτά. Και εσείς, κύριε Βορύδη, που με κοιτάτε τώρα, ήσασταν από κάτω ιδιαίτερα περιχαρείς. Υπάρχει και το βίντεο, χειροκροτούσατε σε αυτό το παραλήρημα. Τουλάχιστον θέλω να πω ότι εσείς τουλάχιστον ήσασταν ειλικρινείς, διότι το βασικό σας πρόβλημα είναι ιδεολογικό. Εδώ δεν έχει να κάνει με οργάνωση, διότι ήρθατε αδιάβαστοι. Ούτε στοιχεία φέρατε, ούτε την τηλεθέαση, λέτε ψέματα. Εάν δεν λέτε ψέματα, φέρτε τα στοιχεία και εγώ θα ζητήσω και συγγνώμη. Αλλά ήρθατε αδιάβαστοι, φωνασκείτε, λιθοβολείτε. Και το βασικό σας πρόβλημα, τουλάχιστον ο κύριος Βορύδης είναι ειλικρινής, είναι ειδολογικό. Να σας το πω λοιπόν και εγώ ξόπορτα, όπως ο προηγούμενος αρχηγός σας. Βλέπετε στην ΕΡΤ και τότε και τώρα φαντάσματα. Προσγειωθείτε λοιπόν στην πραγματικότητα, αναμετρηθείτε με αυτήν. Η ΕΡΤ είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση, είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Σταματήστε να τη λιδωρείτε και μην κάνετε όνειρα ότι θα ξανακλείσει. Ευχαριστώ.